Οι βουλευτές του Καταλανικού Κοινοβουλίου χειροκροτούν την οικογένεια του Τζόρντι Τουρούλ. Ο Καταλανός πολιτικός παρουσίασε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της τοπικής κυβέρνησης. Όμως, λίγες ώρες μετά, εκείνος, η τέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, καθώς και τρεις πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, Πουτσδεμόν, προφυλακίστηκαν. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι πέντε πολιτικοί είχαν άμεση εμπλοκή στην απόπειρα απόσχησης της Καταλωνίας τον Οκτώβριο του 2017. Συνολικά στη φυλακή βρίσκονται 9 πρώην αξιωματούχοι της καταλανικής κυβέρνησης που κινδυνεύουν με ποινές κάθριξης έως και 40 ετών. Έξω από το δικαστήριο στη Μαδρίτη αλλά και στο κέντρο της Βαρκελόνης, εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται και ζητούν την άμεση απελευθέρωση των 9 κρατουμένων. Όσο η Καταλωνία αδυνατεί να εκλέξει νέο ηγέτη, η αυτόνομη περιφέρεια διοικείται από την κυβέρνηση Ραχόι.